Λέω στους γονείς, μη δίνετε κινητά στα παιδιά σας. Και η άλλη παίρνει το μωρό της και του βάζει το κινητό μπροστά. Από μηνών δηλαδή. Γιατί λέει τρώει πιο ήσυχα έτσι. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Ή του βάζει τα τραγούδια, τα παιδικά, τα αυτά, τα χαζά. Αντί να του βάλει να ακούσει βυζαντινή μουσική, να εξαγιαστεί όλο το σπίτι. Ή οτιδήποτε άλλο. Δεν κάνουν δυστυχώς υπακοή οι γονείς στο πνευματικό. Οπότε οι ίδιοι καταστρέφουν τα παιδιά τους. Ξέρετε πώς κυκλοφορούν μέσα στο σπίτι. Και σοκάρονται τα παιδιά και το θυμούνται σε όλη τους τη ζωή. Πώς είδαν τον πατέρα τους, τη μάνα τους κάποια στιγμή. Έτσι όπως ήταν. Ακάλυπτος. Και φυσικά μετά θα πάει στο σχολείο. Θα αρχίσουν οι ζήλιες, γιατί το άλλο παιδί έχει κινητό, εμένα δεν μου παίρνεις. Καταλάβατε. Εκεί θέλει πολύ πνευματικότητα από το γονιό. Για να εμφυσίσεις το παιδί το σωστό, έτσι, να το εμπνεύσει. Όχι δυναστικά να το αναγκάσει. Και επειδή είναι πάρα πολύ έντονοι οι πειρασμοί σήμερα από τον κόσμο, έτσι, γι' αυτό έλεγε ο πατήρ Αθανάσιος, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί μπορεί εσύ να του πεις τα σωστά, αλλά μετά αυτό θα δεχτεί πολύ περισσότερες αντίθετες συμβουλές από τον κόσμο. Έτσι, από το σχολείο που θα πάει, από τους μαθητές, από τον παππού, από τη γιαγιά, από το θείο, από τη θεία, από τον ξάδερφο, την ξαδέρφη, καταλάβατε. Αυτό είναι. Βέβαια, το σχολείο σήμερα κάνει προπαγάνδα της νέας τάξης. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, το είχα διαβάσει πριν χρόνια. Την παιδεία όλων των Βαλκανίων την έχει αγοράσει ο Σόρος. Το ξέρετε. Οπότε αυτός κανονίζει και τα προγράμματα. Τι θα διδαχτούν τα παιδιά μας. Και αυτούς ξέρετε τι είναι. Έτσι, υπηρέτης του Ρότσιλ. Κανονικότατος. Γι' αυτό έχουμε αυτά που έχουμε στα σχολεία μας. Θα πρέπει οι γονείς να ξυπνήσουν, αλλά ποιος ξυπνάει. Εδώ έχω περιπτώσεις δασκάλες ευσεβείς που πάνε να πούνε κάτι στα παιδιά και έρχεται η μάνα και της λέει μην τυχόν και κάνεις το παιδί μου προσιλητισμό. Θα σε πάω στον επιθεωρητή. Θα σου κάνω αναφορά. Καταλάβατε. Τα θέλουμε. Όχι όλοι, έτσι, αλλά δυστυχώς έχει τόσο διαφθαρεί η κοινωνία από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης κυρίως, έτσι, και από όλα αυτά τα εγχειρίδια του κακού, τα βιβλία και όλα αυτές τις φυλάδες που κυκλοφορούν και από τα πανεπιζήμια, έτσι, που διδάσκονται πλέον συστηματικά τη διαστροφή και τη μαγεία και το σατανισμό, έτσι, μη σας σοκάρουν οι λέξεις, αυτά διδάσκονται δυστυχώς, λίγο ως πολύ. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε λίγο αυτό που λέει στην Αποκάλυψη, έτσι, τη φυγή. Δεν θα μπορούμε να ζήσουμε πλέον. Τη φυγή στην έρημο. Γιατί το λέει η Αποκάλυψη ότι η Εκκλησία θα φύγει στην έρημο.